Μπορεί στο αγωνιστικό μέρος του Super Cup της ΕΠΣΥ μεγάλος νικητής να ήταν ο Πούα και ο φιναλίστ Πόρος να κέρδισε στις εντυπώσεις σε ένα παιχνίδι διαφήμιση του ποδοσφαίρου, όμως εκείνος που πήρε όλα τα εύσημα για την διοργάνωση, την ατμόσφαιρα που δημιούργησε και την φιλοξενία ήταν ο αθλητικός όμιλος Δαμάστας. Οι οικοδεσπότες φρόντισαν με κάθε λεπτομέρεια για να γίνει το Super Cup πραγματική γιορτή και να σταλούν μηνύματα ποδοσφαιρικού πολιτισμού στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν. Τα λόγια του Προέδρου της Δαμάστας, Αντώνη Παπαδάκη, είναι χαρακτηριστικά. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ όλοι το τελευταίο μήνα και σαν αθλητικός όμιλος Δαμάστας και σαν πολιτιστικός και τοπικό συμβούλιο στη Δαμάστα. Προσπαθήσαμε να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο και πάντα έχοντας στο μυαλό μας ότι είναι η πρώτη διοργάνωση που γίνεται τέτοιου ευρυνικής διοργάνωση σε ένα χωριό όπως είναι η Δαμάστα. Είμαστε ένα φιλόξενο χωριό, ήταν όμως μια μεγάλη πρόκληση για μας και ευτυχώς και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους βοήθησαν, το πετύχαμε, το καταφέραμε. Και σίγουρα είναι ένα όνειρό σας και η ομάδα σας, η Δαμάστα, να αγωνιστεί τα επόμενα χρόνια σε ένα Super Cup, σε μια τέτοια γιορτή, ένα τελικό. Βέβαια, όλοι κάνουμε όνειρα, όλοι πρέπει να ονειρευόμαστε και όλοι πρέπει να προσδοκούμε αυτά τα όνειρα κάποια στιγμή να γίνονται πραγματικότητα. Χωρίς προσπάθεια δεν γίνεται τίποτα σε όλους τους τομείς. Για μένα η Δαμάστα δεν πρέπει να είναι πρωταθλήτρια μόνο αγωνιστικά. Η Δαμάστα θα πρέπει να είναι πρωταθλήτρια και κοινωνικά και φιλανθρωπικά και στο ευαγωνίζεστε και να σκύβει πάνω από τις προσπάθειες κάθε εραστέχνη ποδοσφαιριστή. Το παρόν στην Δαμάστα έδωσε την Κυριακή και ο νέος δήμαρχος Μαλεβιζίου, Μενέλαος Μποκέας, κάνοντας ουσιαστικά την αρχή στις μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις στον Δήμο στο ξεκίνημα της θητείας του και έδωσε την υπόσχεση για συνεργασία με την ΕΠΣΥ και στήριξη των αθλητικών δράσεων των σωματείων. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες, μέσα από αυτές μάλλον τις αθλητικές διοργανώσεις, μας ενδιαφέρει κυρίως να βγαίνει το μήνυμα του εφαγωνίζεσαι. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, λοιπόν, συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, στους διοργανωτές, στην ΕΠΣΥ. Θα ήθελα να δώσω όμως και πολλά συγχαρητήρια στην Δαμάστα για την άψογη διοργάνωση, για τη φιλοξενία, την εξαιρετική που έγινε σήμερα. Και νομίζω ότι το Μαλεβίζι εγκαινιάζει μια νέα περίοδο που μεγάλες διοργανώσεις θα μπορούν να φιλοξενούνται εδώ στον τόπο μας. Πολιτισμός ταυτίζεται με τον αθλητισμό και ο αθλητισμός ταυτίζεται με τον πολιτισμό. Επομένως, είμαστε σίγουροι ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, με αρχής γενομένης από σήμερα, από τη Δαμάστα, από το Super Cup που φιλοξένησε εδώ με πολύ μεγάλη επιτυχία το χωριό μας, θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα και στην ΕΠΣΥ και σε οποιοδήποτε άλλο αθλητικό σωματείο, αλλά και στις δραστηριότητες αθλητικές, από τις πολύ μικρές ηλικίες μέχρι τα επαγγελματικά σωματεία, να φιλοξενούμε και να διοργανώνουμε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Είναι τιμή για το Μαλεβίζι, τιμή για όλους μας η σημερινή διοργάνωση.